Ότι η Ευρώπη είναι σε ένα σταυροδρόμι και ότι αν από τη σύνοδο κορυφής βγει διχασμένη και διστακτική, θα έχει βάλει νάρκες στα θεμέλια της ύπαρξής της, δήλωσε από τον Άγιο Νικόλαο η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής Φόφη Γεννηματά, που πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κρήτη. Από αυτή τη σύνοδο, εάν βγει διχασμένη και διστακτική, θα έχει βάλει νάρκες στα θεμέλια της ίδιας της ύπαρξής της. Οι φιδωλοί του Βορρά θα πρέπει επιτέλους να κατανοήσουν ότι οι λαοί δεν αντέχουν άλλη λιτότητα και φτώχεια. Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, η κυρία Γεννηματά εξήγησε ότι η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική, αναφερόμενη στα λάθη και τις καθυστερήσεις, όπως είπε, της κυβέρνησης. Τα πράγματα για τον τουρισμό είναι αποκαρδιωτικά. Οι παραλήψεις, τα λάθη, οι καθυστερήσεις της κυβέρνησης έχουν ήδη αρνητικό αποτύπωμα και στον τουρισμό και στον αγροτικό τομέα και για τους μικρομεσαίους, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Επιτέλους, η κυβέρνηση θα πρέπει να αφήσει τις αιμονές της, να ανοίξει τα αυτιά της, να ακούσει τις προτάσεις του κινήματος αλλαγής που είναι στοχευμένες και δίνουν λύσεις. Γιατί τώρα πρέπει να στηρίξουμε κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση για να μπορέσουμε αύριο να εγγυηθούμε την ελπίδα και την ανάκαμψη. Με φόντο τις εξελίξεις στο παραδικαστικό και την προσπάθεια συγκάλυψης, η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ έκανε επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον πως την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας χειρίστηκε τις τύχες του τόπου χωρίς δημοκρατικό ήθος και χωρίς αίσθημα ευθύνης. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε όσα έρχονται στο φως για το παραδικαστικό κύκλωμα, για το μαγαζί, για τα παραμάγαζα, για την απόπειρα να καλυφθούν ευθύνες για το μάτι. Απόπειρα συγκάλυψης. Το λόγο έχει δικαιοσύνη, γιατί θα πρέπει να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι. Αποδεικνύεται όμως ότι οι χειρισμοί του ΣΥΡΙΖΑ είναι και προκλητικοί και απαράδεκτοι. Χειρίστηκε τις τύχες μας χωρίς δημοκρατικό ήθος και χωρίς αίσθημα ευθύνης. Σε ό,τι αφορά τα σενάρια εκλογών, η Φόφη Γεννηματά, που πραγματοποίησε συνάντηση με παραγωγικούς φορείς στο επιμελητήριο Λεσιθίου, είπε ότι μια τέτοια πρόταση περί πρόωρων εκλογών μόνο τυχοδιοκτική θα μπορούσε ως κίνηση να χαρακτηριστεί. Θεωρώ μια τυχοδιοκτική επιλογή αυτή την ώρα τις πρόωρες εκλογές. Η κυβέρνηση έχει νοπή και ισχυρή εντολή και καλά θα κάνει να ασχοληθεί με το να δώσει απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας που είναι μεγάλα.